Και συγχαρητήρια για τη Μαριάννα και το μήνυμα που περάσατε. Πολύ σημαντικό. Την κοπέλα που είναι η κοντούλα. Παιδιά, επειδή τη γνώρισα λίγο, είναι ένας απίστευτα κομπλεξάριστος άνθρωπος. Εντελώς. Απίστευτα, δηλαδή, αν ξεχάσεις ότι είναι ένας άνθρωπος που είχε πρόβλημα ανάπτυξης, που έχει μείνει κοντός, κατά τα λοιπά είναι ένας απόλυτα φυσιολογικός άνθρωπος με φοβερό θάρρος. Ψυχής, δηλαδή δεν μπόρεσε μια στιγμή να πάει, ξέρεις, ενοχικά με δούνε, με κοντούλα και σημαντικά. Μπράβο, μάθει να παλεύει με τα... Δίνει και την πράγμα. Είναι μια πολύ μορφωμένη γυναίκα. Το μήνυμα δηλαδή για μένα αυτό που έμεινε το voice είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι πακέτα τελείως. Αυτό γιατί μάνα πήγαμε της. Και το είπε ότι. Πήγαμε... Δεν υπάρχουν πακέτα, υπάρχουν ακριβώς, υπάρχουν αυτό. Άνθρωποι. Αυτό είναι το μήνυμα το που πέρασε από αυτό το επεισόδιο. Ότι οι άνθρωποι δεν είναι πακέτα τελείως. Κοίταξε και να μην γίνει και κάποιο που λες εσύ να είναι ακοπληξάριστος, να προχωράει. Γιατί αυτό πολλές φορές το βγάζουμε κι εμείς προς τα έξω. Ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή μας ή αν έχουμε γεννηθεί κάπως. Είναι και οι γονείς στην ανατροφή έχουν περάσει. Κοίτα, εδώ οι γονείς όμως, να σου πω, έχουν ένα ευτύχημα. Οι γονείς μεγάλωσαν και το παιδί αυτό μεγάλωσε στην Αγγλία. Μου έλεγαν λοιπόν η μάνα της που έπιασε πολύ κουβέντα ότι κύριε Λιάγκα μου λέει, εδώ έρχομαστε στην Ελλάδα, έρχονται Άγγλοι και μου λένε μπράβο λέει, εδώ δεν έχετε καθόλου αναπήρουσε. Γιατί δεν είναι μια πόλη. Όχι, δεν είναι μια πόλη που μπορεί να βγει ο ανάπηρος έξω. Βεβαίως, στο Λονδίνο που είναι και μια πολύ κρύα κτλ. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που βγαίνει ο άνθρωπος, ο ανάπηρος με το καροτσάκι, βγαίνει έξω με το αυτό κτλ. Στην Ελλάδα λέει δεν υπάρχει, δεν έχετε αναπήρους. Προφανώς έχουμε αναπήρους, αλλά δεν είναι μια πόλη και μια κοινωνία που μπορεί να το δεχθεί και να τους κάνει να αισθάνουν την ανάπηρους. Να μπουν στο λεωφορείο, δηλαδή. Απλά πράγματα μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο που βάλαμε ράμπες στα λεωφορεία. Άντε να φτάσει στο λεωφορείο για να μην από το σπίτι σου. Πώς θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων, μπράβο στο κορίτσι. Και η άλλη είναι συγκινητική ιστορία.